είστε τόσο πούστιδες όσο η ροζ φανέλα. Εμπρός. Μα Κουστάκη μου, καλησπέρα. Ναι, ναι, ποιος είσαι εσύ πάλι? Ευλάλιος λέγομαι. Ο Ευλάλιος, ναι. Από Εγάλαιο. Από Εγάλαιο, ναι. Από το κατακόκκινο Εγάλαιο. Μάλιστα. Επειδή έπιασα λεφτά στο καζίνο, είχα πάει Βιέννη το προηγούμενο σουκού να το παίξω την Κυριακή ακριβές σκορ 0-4-0-5. Με ποιον αρέ? Τι? Ποιον αγωνά? Ολυμπιακός ΑΕΚ. Άκουσε με. Προς το πάνω παίξε μια μαλακία και κάτσε και πιέστα. Εντάξει είμαστε. Δηλαδή το 0-5 πώς είσαι και Ολυμπιακός ρε, άκου τώρα ε. Από το κακατακόκκινο Εγάλαιο, άκουσε με. Ναι, αυτό είναι, συμφωνώ. 15 τελευταία παιχνίδια η ΑΕΚ έχει διασυρθεί από τον Ολυμπιακό. Εδώ και 5,5 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, για μένα όμως, μια και ζήτησε τη γνώμη μου, ναι, παίξε 0-5. Βάλε όμως όλο το σπιτάκι σου. Βάλε και το μηχανάκι σου. Βάλε και τη θεία στο μουνί. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Για χαρά, από Χολαργό, Ολυμπιακός. Γιάννης. Μ' ακούτε? Ναι, τι. Μπράβο, το κλείσες. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Ακούγομαι? Ναι. Ο Παναθηναϊκός από Χαλάνδρη, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Ο Παναθηναϊκός από Χαλάνδρη, ε. Ναι, ναι. Ναι, όνομα. Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με τον αγώνα. Όχι ρε, θα πεις αν ήταν πέναλτι. Τι αγώνα να μιλήσουμε ρε. Ήταν πέναλτι, δεν ήταν? Δεν ήταν πέναλτι. Αλλά τι ήταν? Offside. Αλλά θέλω, ναι, όχι, δεν λέω κάτι. Θέλω να μάθω αν. Ναι. Για το πέναλτι, φταίει ο διαιτητής ή ο Παναθηναϊκός? Ρε, άκουσε με αγόρι μου. Ο Παναθηναϊκός ευνοήθηκε μέσω του διαιτητή. Σου κάνει απάντηση. Ωραία, ναι. Δεν φταίει ο Παναθηναϊκός για αυτό, φταίει ο διαιτητής. Ρε, ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός, μη τρελαίνεις τώρα. Δεν ναι, ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Είτε το έδινε το πέναλτι, είτε το έδινε, είτε δεν το έδινε, ναι. Ο διαιτητής αποφασίζει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία δουλειά στην διαιτησία. Καταρχήν ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία ο διαιτητής, πρώτον. Και δεύτερον, ξαναλέω, ο διαιτητής ας πούμε ότι ήταν 50-50. Ποιος ευνοήθηκε ρε φιλαράκο, μη με τρελαίνεις. Ναι, από τη στιγμή που... Καλό βράδυ ρε φίλε, δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται, τα ρίξουμε τώρα στο στο διαιτητή, δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται να πω κάτι σαν σηκώτια ρε. Δηλαδή τι θες να με πείσεις ρε. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν φταίει σε τίποτα. Καταρχήν, αφού θες να απαντήσω και σε αυτό ότι δεν φταίει ο Παναθηναϊκός, θα πω. Εάν είχε αρχίδια ο Παναθηναϊκός και ο παίχτης και έλεγε ρε διαιτητή τι μαλάκας είσαι, τι πέναλτι μας έδωσες, θα το πέταγε out. Και όλο το γήπεδο και όλη η Ελλάδα θα χειροκρόταγε. Αφού το θες έτσι, γιατί έχουν γίνει τέτοια πράγματα και στην Ευρώπη. Σου δίνει πέναλτι μαϊμού και λες, έλα, με ξεφτυλίσε εμένα, βρε μαλάκα διαιτητή. Φέρε την μπαλάδο, τη βάζεις κάτω, τη βαράς out. Έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει. Μια και λες ότι δεν έφταιγε ο Παναθηναϊκός. Αυτή θα ήταν η μαγκιά του και θα σε χειροκροτούσα κι εγώ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή, ναι δεν ήταν, αλλά δεν έφταιγε ο Παναθηναϊκός. Ρε αυτός δεν ευνοήθηκε. Εγώ ευνοήθηκα δηλαδή. Θα πω όχι ρε, δεν φταίει ο Παναθηναϊκός σε τίποτα. Εγώ φταίω που ευνοήθηκα. Ρε πάτε καλά ρε. Τι σκεπτικό είναι αυτό ρε. Εμπρός. Πώς θα γίνει ρε φίλε. Προσπαθείς να πεις στον εαυτό σου. Τι να πω ρε Πουστη. Εμπρός. Γεια Στάκη. Γεια. Αντρέας, τηλεφωνώ από Καλαμαριά. Είμαι Μπάμευση. Τι είσαι εσύ? Είμαι Μπάμευση. Μπράγα μη σου και το στυλ που έχεις. Τι είναι αυτά ρε που λέτε, τι πάντε στείλε, τι είναι αυτά, τι λέτε ρε, που δεν καταλάβω τι λέτε ρε.
Ρε μη με κάνετε και σας βρίζετε από μαλακίες σας, ρε. Είμαι, λέω, στυλ, ο πάνω, ο στυλ. Τι να πω, ρε, πούς, τι να πω. Τι να πω, ρε, τα θέλει ο κόλος σας, θα σας βρίζω, τι να κάνω, ρε. Δεν θέλω και πολύ εγώ, ρε, δεν με τρελάνετε εσείς, ρε. Ρε, φέρετε ένα παπά εδώ, ρε, ένα παπά, ένα καλόν άνθρωπο από το Ιεροσόλυμα, από πού να το φέρετε. Κι άμα δεν γίνει διάολος μέσα σε μισή ώρα εκπομπή, εμένα να μου πείτε ό,τι θέλετε. Εμπρός.